Με πολιτήρια στα αυτοκίνητά τους βγήκαν το πρωί στους δρόμους οι εκπαιδευτές οδήγησης και στα Χανιά, όπου πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία με κατάληξη την αντιπεριφέρεια Χανίων στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης. Όπως τονίστηκε στον αέρα, βρίσκονται 700 περίπου υποψήφοι οδηγοί στα Χανιά και 50.000 περίπου πανελλαδικά, οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης λόγω της αποχής των εξεταστών που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες, ένας λόγος μεταξύ άλλων που οδήγησε τους εκπαιδευτές οδήγησης στην κινητοποίηση αυτή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι μέσα στο νομοσχέδιο αυτό βρίσκεται και η τροπολογία η οποία είναι υπεύθυνη να αποζημιώσει τους εξεταστές για το έργο που έχουν παράξει εδώ και 5 μήνες και είναι απλήρωτοι. Αυτό μπλοκάρει τη διαδικασία των εξετάσεων πανελλαδικά. Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι τόσο εμείς σαν επαγγελματίες, υποψήφιοι οδηγοί που θέλουν να βγάλουν το δίπλωμά τους, πιθανόν επαγγελματίες οδηγοί που έχουν κάποιες δουλειές δεν μπορούν να βγάλουν τα διπλώματά τους. Οι σχολεία μας, οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, διότι εδώ και 3 μήνες δεν κάνουμε εξετάσεις, 2,5 μήνες περίπου. Και δεν ξέρουμε πότε θα κάνουμε. Οι υποχρεώσεις όμως κάθε μήνα είναι μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Επισήμαναν δε πως συμφωνούν με τις περισσότερες διατάξεις του νομοσχεδίου, είναι υπέρ της διαφάνειας στον κλάδο, ωστόσο διαφωνούν με τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στις εξετάσεις των ανθρώπων άνω των 74 ετών, αλλά και με το ότι το εν λόγω νομοσχέδιο βγάζει τους εκπαιδευτές εκτός των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε τη διαφάνεια στον κλάδο και τη θέλουμε. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε τις κάμερες και στα μάξια μας και στις αίθουσες που γίνονται οι εξετάσεις θεωρητικές. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να παραχωρούμε τα οχήματά μας στην περιφέρεια χωρίς την παρουσία μας. Ταυτόχρονα με όλο αυτό έχουμε ένα νομοσχέδιο που επιβάλλει στους 74χρονους πλέον στην ανανέωση του διπλώματος να δίνουν πρακτικές εξετάσεις ακριβώς όπως και οι νέοι οδηγοί, και αυτό βρίσκεται σε παράταση. Και η δεύτερη ένσταση που έχουμε στο νομοσχέδιο είναι στο άρθρο 11, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει το επάγγελμα και επιτρέπει σε έναν 20χρονο, δίνοντας μια άδεια για Β ή για Α κατηγορία, μηχανάκι αυτοκίνητο, να γίνει εκπαιδευτής. Ο Υπουργός αποφάσισε να βγάλει αυτό το νομοσχέδιο για να εξηγειάνει, λέει, και να αποσπάσει τους εκπαιδευτές από τους εξεταστές. Δεχτών όλο αυτό. Όμως, ποιος μου διασφαλίζει που καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν δέχεται να ασφαλίσει υποψήφιο οδηγό χωρίς τον εκπαιδευτή, διότι εμείς μέσα βρισκόμαστε με νόμο του κράτους υποχρεωτικά. Οι ασφάλειες ασφαλίζουν αστικά και αν συμβεί ατύχημα, το ποινικό κομμάτι το έχουμε εμείς που θα είμαστε ιδιοκτήτες. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας όπου παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη. Έχει να κάνει με ένα ψήφισμα πανελλαδικά, κατατίθεται το ίδιο σε όλες τις περιφέρειες, το οποίο και σας το δίνουμε και παρουσία όλων. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων υπογράμμισε πως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ώστε να αποστείλουν σχετικό υπόμνημα με προτάσεις στο Υπουργείο. Ένας επαγγελματίας που η δουλειά του ζει από αυτό, από το φορτηγό του, είναι μεταφορέας. Με αυτό τι τον κάνουμε? Τον αφήνουμε και του λένε πήγαινε στη φυλακή? Είναι δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και απορώ πως το Υπουργείο δεν έχει δει τόσα χρόνια, δεν έχει δει το θέμα να το έχει λύσει. Ανάλογες δυναμικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Αθήνα, όπου εκπαιδευτές οδήγησης κατευθύνθηκαν στην Βουλή προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.